απαγορευτικό γενικά και τα περιοριστικά μέτρα δημιουργούν προβλήματα στους καλλιτέχνες, βάζουν φρένο στην έμπνευσή τους, στην τέχνη, στον πολιτισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις και πολλά παραδείγματα που η απάντηση είναι ναι. Το συγκεκριμένο παράδειγμα ωστόσο στην Σύρο συνδεόμαστε με το πανέμορφο νησί. Έχουμε προσπαθήσει και στο παρελθόν, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που συνδεόμαστε με κάποιον από εκεί. Από το νησί είναι ο Γιάννης Δεσύπρης, πρόεδρος και σκηνοθέτης θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρής. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από τη Σύρο, καλησπέρα, καλησπέρα. Για ποιο καλησπέρα. Λόγο τώρα έκανα αυτό τον πρόλογο, κύριε Δεσύπρη? Γιατί κάνατε θεατρικές πρόβες σε σούπερ μάρκετ? Κοιτάξτε, ο Θεατρικός Όμιλος Σουρής είναι ένας παλιός σύλλογος, 43 ετών. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη οικογένεια. Και όλα αυτά τα χρόνια αυτό που είχαμε σαν γνώμονα ήταν ότι το θέατρο για μας είναι ένα ταξίδι φιλικό, ζωντανό, που ένας ακουμπά τον άλλον, που τον βλέπει και μιλάει μαζί του. Ωραία είναι τα διαδικτυακά, αλλά ζωντανό είναι ζωντανό πράγμα. Οπότε έτσι, τι λοιπόν κάνατε, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Και ποιο SMS στείλατε για να βγείτε έξω? Είναι βασικό αυτό. Ακούστε, στο βίντεο φαίνεται, στο βιντεάκι που ανεβάσαμε. Το βλέπουμε λεπτά, τώρα. Που λέγεται το θέατρο είναι ζωντανή υπόθεση, αυτό είναι ο τίτλος του. Μου ήρθε μια ιδέα μπαίνοντας μέσα στη λέσχη του συλλόγου με παρατημένα τα κείμενα πάνω στο τραπέζι, τους καφέδες όπως την τελευταία φορά που κάναμε πρόβα. Το έργο ήταν να ανέβει, συγκεκριμένα μιλάμε για δύο θεατρικά έργα. Το ένα ήταν η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, που κάνουν τα πρόβα τα κορίτσια έξω με τα καρότσια, και μέσα κάνουμε πρόβα σε ένα άλλο έργο που την κάναμε ολόκληρη το πρώτο μέρος και την έβλεπε μάλιστα και οι πελάτες από μακριά βέβαια του σούπερ μάρκετ που κάνανε το κοινό ψωνίζοντας και αυτοί βέβαια. Έτσι. Και κάναμε το έργο «Η τέλεια άγνωση» του Τζενοβέζε, του Ιταλίου. Μια κωμωδία που ήταν έτοιμη να ανέβει, αλλά λόγω κορονοϊού σταμάτησε. Και μας ήρθε η ιδέα να βρεθούμε να κάνουμε μια πρόβα στο σούπερ μάρκετ με τις αποστάσεις ασφαλείας, με τις μάσκες. Ψωνίζοντας λοιπόν, και επειδή το έργο εμπεριέχει και σκηνές από τέτοιο διάλογο, δηλαδή το επιτρέπουν κιόλας μέσα, κάναμε όλη την πρώτη πράξη. Και σας πληροφορώ, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μετά από 1,5 μήνα βρεθήκαμε ξανά. Έξω εξ αποστάσεως και ήταν κάτι το μαγικό για μας και πολύ δυνατό. Κύριε Δεσύπρη, ερώτηση, η επόμενη πρόβα πού θα γίνει, σε φαρμακείο ίσως? Όχι, είναι πολυπληθές το έργο δεν μας παίρνει. Δεν χωράτε σε φαρμακείο? Όχι, σκεφτήκαμε ένα περίπτερο, αλλά δεν χωράει παραπάνω από 2 άτομα, ήταν λίγο περίεργο. Έχουμε βρει μια εναλλακτική λύση, η οποία όμως δεν είναι σοβαρή, δεν είναι. Πολύ είναι λύση ανάγκης, το διαδικτυακό δηλαδή, είναι λύση ανάγκης βέβαια. Ναι. Αλλά να φανταστείτε ότι το σούπερ μάρκετ, δεν λέμε ονόματα, έτσι. Ναι, μπράβο, βέβαια. Όχι μόνο μας καλοδέχτηκε, αλλά μας πλήρωσε και όλα τα ψώνια, μας τα έκανε δωρεάν, βγαίνοντας έξω σε τάρια. Μάλιστα. Κύριε Δεσύπρη, ερώτηση. Απομονώνεται ένας καλλιτέχνης στην περίοδο του κορονοϊού? Αν θέλετε την γνώμη μου ειλικρινώς, όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τελικά αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι οι καλλιτέχνες έχουν μια εσωτερική δική τους προσωπική διαδρομή, που ακόμα και στο σπίτι φέρνουν μπροστά τους όλη αυτή τη μαγεία του θεάτρου. Ναι. Ταξιδεύουν μέσα από τα κείμενα, διαβάζοντάς τα και φέρνοντάς τα στη μνήμη τους. Οπότε είναι σαν να παίζουν και σαν να συμμετέχουν ενεργά στο θέατρο. Με αυτή την έννοια δεν έχει μοναξιά. Κύριε Δεσύπρη, το θεατρικό σύνδρομο είναι βέβαια αυτό. Ότι δεν μπορείς με τον ηθοποιό πάνω στη σκηνή να κάνεις πρόβες και να προχωρήσεις. Κύριε Δεσύπρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε, το εύχομαι δηλαδή, κάτω από καλύτερες συνθήκες, να μας δώσετε λίγο εικόνα από Σύρο και να κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με την εικόνα από την όμορφη Σύρο. Βλέπετε απέναντι στο βάθος, ναι, είναι η οδός Ερμού, η κεντρική δρόμος, το Δημαρχείο το μεγάλο, το έργο του Τσίλερ το μεγάλο, επιβλητικό Δημαρχείο, ναι, και πάνω στο λόφο, δεν ξέρω αν φαίνεται, από εδώ φαίνεται, στο λόφο επάνω είναι ο λόφος της Ανάστασης, όπου είναι η Εκκλησία της Ανάστασης. Είναι ένας λόφος, η Ερμούπολη είναι σε δύο λόφους μεγάλη και μια πεδιάδα μπροστά. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος με το Δημαρχείο του Τσίλερ, το έργο του. Μάλιστα. Το περίφημο Δημαρχείο, το μεγάλο Δημαρχείο. Να σας ευχαριστώ. Βέβαια. Θα ήθελα μόνο είναι να σας πω δευτερόλεπτα μόνο. Ναι, είναι δευτερόλεπτα. Από αύριο και μέχρι την άλλη Κυριακή, κάθε μέρα στο site διαδικτυακή, μεσαία παύλα, ναι, έτσι, ναι. Αν θέλετε,
αρχίζει η διαδικτυακή συνάντηση Ερασιτεχνικό Θεάτρο Αιγαίου. Μάλιστα. Ένα τέτοιο από την Κέρκυρα, 24 από το Αιγαίο και 2 από την Κύπρο, κάθε μέρα προβάλλουν τις παραστάσεις τους σε αυτό το site. Πολύ σημαντικό, υπάρχει... κύριε Δεσύπρη, βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.